Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9 να σχολιάσουμε και την ασπρόμαυρη επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε μια συνέντευξη με ενδιαφέρον μετά τις 8. Εντάξει, με επίκεντρο το παιχνίδι με την Μπενφίκα την ερχόμενη Τρίτη. Αύριο θα ασχοληθούμε περισσότερο με την Λάρισα, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Βυσσινοί του κάμπου εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 8.30 την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, έφτασε η ώρα και για την Super League. Μία μέρα όχι τόσο γεμάτη όσο οι προηγούμενες, αλλά σίγουρα υπάρχουν ειδήσεις που αφορούν και τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και τον μπασκετικό ΠΑΟΚ λόγω της σημερινής κλήρωσης του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο καλύτερη από την κλήρωση της Super League, αλλά πάλι εκεί με τα νούμερα που βγαίναν και είχαν βγει και βγάζαν άλλα νούμερα δεν το πολύ κατάλαβα. Προφανώς ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι της Basket League. Δεν είχαμε την άφιξη σήμερα του Γιάνγκο. Εντάξει, υπήρχε η πληροφορία ότι σήμερα το μεσημέρι θα έφτανε ο Ελβετός. Τελικά δεν έφτασε. Δεν προκύπτει τουλάχιστον από ό,τι λέει και ο ΠΑΟ κάποια εμπλοκή. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Εντάξει, προκειμένου ο 24χρονος Ελβετός να έρθει στην Τούμπα. Έκανε την πρώτη προπόνηση σήμερα ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Φόρεσε τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Πήρε μέρος στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Μεσημβρία. Έδειξε να βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών και θα δούμε κατά πόσο θα είναι σε θέση να ενισχύσει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ κόντρα στην πρώην του ομάδα την Μπενφίκα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η Μπενφίκα δεν έχει στείλει ακόμα τα έγγραφα, άρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον δηλώσει στη λίστα της UEFA μέχρι την Παρασκευή. Θα το ψάξω και θα σας ενημερώσω λίγο αργότερα για το αν πραγματικά ισχύει, αν δεν ισχύει και τι πραγματικά συμβαίνει με την περίπτωση του Ζίφκοβιτς. Εγώ θεωρώ ότι όλα θα κυλήσουν όπως πρέπει να κυλήσουν. Θα είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ στην UEFA. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, την έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Και ο Ζίφκοβιτς θα είναι στη διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα για το παιχνίδι με την Μπενφίκα, ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή. Ίσως και να προτρέχουμε, ας περιμένουμε λίγο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί έτσι η ιστορία με τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος γνωρίστηκε με τους νέους συμπαίκτες, γνωρίστηκε με τον Αμπέλ Φερέιρα και ξεκίνησε προπονήσεις. Προπονήσεις δεν ξεκίνησε ο Πασχαλάκης, ο οποίος παραμένει σε απομόνωση καθώς ήταν στο ίδιο δωμάτιο με τον Δημήτρη Λιμιό, που επίσης είναι σε καραντίνα. Ο Λιμιός περιμένει να τελειώσει η καραντίνα, να κάνει τα νέα τεστ και να μπορέσει να πετάξει και την κολονία, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Και ο Πασχαλάκης να βγει αρνητικό και το δεύτερο δείγμα για να επιστρέψει στις δραστηριότητες της ομάδας. Όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος κάναν σήμερα νέο τεστ για τον κορονοϊό. Αναμένουμε τα αποτελέσματά τους για να δούμε αν όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τη Λάρισα και για το παιχνίδι με τη Μεφίκα που ακολουθεί. Οι υπόλοιποι διεθνείς, Γιαννούλης, Μιχαλίδης, Σίγκασον, Τζόλης, Τσιγκάρας, Μπαλογιάννης και Μιχάη, παρότι το πρώτο τεστ ήταν αρνητικό, εντάξει, έκαναν και σήμερα προπονήσεις σε ξεχωριστό γκρουπ, περιμένοντας και αυτοί τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβλήθησαν σήμερα. Ροντρίγκο και Αγκούστο κανονικά ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και στο γυμναστήριο. Αύριο τελευταία προπόνηση στην Τούμπα στις 7 το απόγευμα, άρα περίπου 9-9 και κάτι θα έχουμε και την αποστολή του ΠΑΟ και το πρώτο παιχνίδι εντός των ελληνικών συνόρων επίσημο, και να δούμε και πώς θα τελειώσει η προετοιμασία και αν θα υπάρξουν θέματα λόγω κορονοϊού. Φυσικά ελπίζουμε να μην υπάρξει ούτε ένα και ο Δημήτρης Λιμιός να είναι ο μοναδικός που θα παραμείνει σε απομόνωση για λίγες ακόμα μέρες πριν πάρει το αεροπλάνο για την κολονία. Εντάξει, υπάρχει λίγο νωρίτερα δημοσίευμα από την Πολωνία ότι ο ΠΑΟΚ θέλει έναν 21χρονο τερματοφύλακα, τον Καμίλ Γκάμπαρα, Πολωνός της Λίβερπουλ. Επαναφέρουν το όνομα του Πολωνού τερματοφύλακα οι συμπατριώτες του. Είχε ακουστεί και πάλι περίπου στα μέσα του Αυγούστου ή μάλλον στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.
Καλός τερματοφύλακας, αναμφισβήτητα, ταλαντούχος, αλλά δεν ξέρω εάν ο ΠΑΟΚ κρίνει έτσι σωστό και αν κινείται προς την κατεύθυνση να αναπληρώσει τον Πασχαλάκη, αν βρεθεί ομάδα που θα κάνει μια πρόταση όπως τη θέλει ο ΠΑΟΚ. Αν λοιπόν αντικατασταθεί ο Πασχαλάκης με έναν τερματοφύλακα ο οποίος είναι μόλις 21 ετών και έχει δείξει η ιστορία του ποδοσφαίρου ότι λίγοι είναι τερματοφύλακες που σε τόσο νεαρή ηλικία μπορούν έτσι να σταθούν σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Θα δούμε τι θα γίνει και αν όντως έχουν βάσει τα δημοσιεύματα από την Πολωνία που συνήθως δεν είναι τόσο παπατζίδες όσο είναι οι Ρουμάνοι, οι Τούρκοι και ενίοτε και οι Ιταλοί. Εντάξει, για τον Κάμπαρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. 34 συμμετοχές με την άντρα 23 της Λίβερπουλ. Πέρσι έπαιξε στο δεύτερο μισό της σεζόν 28 παιχνίδια κάτω από την εστία της Χάντερσφιλντ. Καλός θεματοφύλακας, το συμβόλαιό του τελειώνει τον Ιούνιο του 2022. Τα δημοσιεύματα την Πολωνία αναφέρουν ότι αν ο ΠΑΟΚ τον φέρει στην Τούμπα, αυτό θα γίνει υπό το καθεστώς του δανεισμού και θα υπάρχει και μία οψιόν αγοράς. Έχουμε διαιτητές για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα της αγωνιστικής. Έχουμε πει κουτσουρεμένη αγωνιστική. Δεν θα γίνει το παιχνίδι Απόλλων Σμύρνης Πας Γιάννα, θα γίνει τον επόμενο μήνα, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, 21 Οκτωβρίου αν θυμάμαι καλά, και 16 Δεκεμβρίου θα γίνει το άλλο μάτς της πρεμιέρας υποτίθεται μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ Λαμία λοιπόν, 8.30 ώρα την Παρασκευή, Τσαγκαράκης από τα Χανιά, 33 ετών, όχι τόσο έμπειρος από παιχνίδια της Super League, 10 έχει σφυρίξει μέχρι στιγμής, 8 στην κανονική διάρκεια, ένα play-off και ένα play-out την περσινή σεζόν. Δεύτερη φορά που ο ΠΑΟΚ θα τον βρει στο δρόμο του, τον είχε συναντήσει τον Τσαγκαράκη στο περσινό παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, 15 Δεκεμβρίου του 19. Εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0. Παντελής Πυρόπουλος Ανατολικής Αττικής και Αντώνιος Σινιωράκης Χανίων, η βοηθή του Τσαγκαράκη, μεθαύριο το βράδυ στην Τούμπα. Γιώργο Τσοβάρας Φθιώτιδας, Ανδρέας Μιντάνας Αχαΐας, οι δύο διαιτητές που θα έχουν την ευθύνη να χειριστούν σωστά το ΒΑΡ και να βοηθήσουν τόσο τον Τζαγκαράκη όσο και τους δύο επόπτες στο έργο τους. Τέταρτος διαιτητής Σπυρίδων Ζαμπάλας Υπήρου και παρατηρητής Σότο Πούζης Τρικάλων. Συνοπτικά οι διαιτητές στα υπόλοιπα παιχνίδια: Άρης Λαμία Διαμαντόπουλος, Παρασκευή 6 και 4. Σάββατο ένα παιχνίδι μόνο, Όφη Πανετολικός, ο Σκουλάς. Κυριακή δύο παιχνίδια, Ατρόμητος Βόλος στις 6.30, ο Τζίλος, και 8.30 Αρσέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός, ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Αυτά είναι τα παιχνίδια για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 5 μόλις παιχνίδια αντί για 7, γιατί είπαμε πάντα θέλει να πρωτοπορεί η Σούπερ Λίγκα σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαβάσατε από το ΠΑΟΚ 24 την κίνηση του ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον 15χρονο Γιώργο Κουρδάκη. Στους περισσότερους νομίζω δεν λέει και πολλά το όνομα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, 15 ετών, αλλά ήταν από τους πιο έτσι ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Πάνω του νομίζω πόνταραν πολλά οι Πειραιώτες. Τελικά ο ποδοσφαιριστής από σήμερα είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Κινήθηκε ο ΠΑΟΚ απόλυτα νόμιμα και μέσα από τις σωστές διαδικασίες. Κατέβαλε ένα πολύ μικρό ποσό για την απόκτησή του. Αυτά τα χρήματα δηλαδή που προβλέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί. Δεν ξέρω κατά πόσο έπαιξε ρόλο το ότι η μητέρα του ποδοσφαιριστή είναι από την Νεάπολη, αλλά σίγουρα και αυτό θα έπαιξε το ρόλο του. Αυτό που κέρδισε τον νεαρό, ξαναλέω, από τους πιο προβεβλημένους παίκτες του Ολυμπιακού, και υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα τους προηγούμενους μήνες και στο διαδίκτυο από ιστοσελίδες του Ολυμπιακού, είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, εντάξει, και θα ξεκινήσει προπονήσεις. Έχω την εντύπωση με την ομάδα ΚΑΠΑ 17, αριστερός fullback, ορισμένοι τον παρομοιάζουν με τον νέο Τσιμίκα του Ολυμπιακού. Μακάρι το παιδί να είναι γερό, να είναι τυχερό, να είναι μυαλωμένο, εντάξει, και συνειδητοποιημένο, και τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα δύο θα πω εγώ, μετά από δύο χρόνια να μας απασχολήσει και για επίπεδο πρώτης ομάδας. Σας είπα στην αρχή και για τον Γιάνγκο, θα περιμένουμε λίγο να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί με την περίπτωση του 24χρονου Ελβετού.
περιμένουμε τα νεότερα για την υπόθεση του Νίλσεν, πότε θα μπει στο αεροπλάνο ο νεαρός Νορβηγός για να ενσωματωθεί και αυτός στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, όχι φυσικά για τα μάτς με Λάρισα και Μπενφίκα, αλλά για τα επόμενα να υπολογίζεται κανονικά από τον Αμπέλ Φερέιρα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια κλεισμένη μεταγραφή, ας περιμένουμε να φύγει και το 1% που πρέπει να φύγουμε πάντα περιθώριο αν δεν υπάρχουν ή σχετικές ανακοινώσεις. Νωρίτερα μια άσχημη είδηση από το Ηράκλειο. Ο βετεράνος θεματοφύλακας του Όφη, ο Νίκος Γιαλαμάς, δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Από ανακοπή καρδιάς έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 49 ετών. Καλή δύναμη στους δικούς του. Νομίζω κάθε απώλεια νέου ανθρώπου είναι πολύ λυπηρό γεγονός, πόσο μάλλον όταν είναι ένας παίκτης, ένας άνθρωπος που το γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, είτε το γνωρίζαμε εκ του κοντόθεν, είτε από την παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα. Εντάξει, νομίζω από τους παίκτες που άφησαν το στίγμα τους στον Όφη υπάρχουν και ανακοινώσεις. Σε ηλικία λοιπόν μόλις 49 ετών ο Νίκος Γιαλαμάς έφυγε από τη ζωή. Μαζί μας την πρώτη ώρα η Στοίχημαν, όπως κάθε μέρα, 24ωρη διασκέδαση είτε μέσω αθλητικών γεγονότων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, χάντμπολ, σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες τόσο αυξάνονται και οι επιλογές μας και φυσικά το καζίνο της Στοίχημαν 24 ώρες 24ωρο διαθέσιμο όπου και αν βρίσκεστε από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μια Στοίχημαν η οποία έχει βγάλει και αρκετά έτσι ειδικά στοιχήματα και για ποδοσφαιριστές, για γκολ και assist και για ειδικά στοιχήματα ομάδων, αλλά και ειδικά στοιχήματα για προπονητές. Οι προπονητές θα βρίσκονται από τις μεγάλες ομάδες στον πάγκο στις 28 Οκτωβρίου. Όπως λέγαμε από μικρή, ποιοι θα προλάβουν να κάνουν παρέλαση ή όχι. Το αν θα βρίσκεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Αμπέλ Φερέιρα 28 Οκτωβρίου πληρώνει 1,35. Το να βρίσκεται άλλος προπονητής προσφέρεται στις 3 μονάδες. Το να είναι προπονητής του ΠΑΟΚ στις 31 12 του Αμπέλ Φερέιρα προσφέρεται στο 1,5, άλλος προπονητής στο 2,5. 1,05 οι αντίστοιχες αποδόσεις για τον Πέδρο Μαρτίνς και 1,10 για 28 Οκτωβρίου και 31 12 του. Να παραμείνει ο Μάσιμο Καρέρα στον πάγκο της ΑΕΚ 28 Οκτωβρίου 1,15 και 1,35 να βρίσκεται 31 Δεκεμβρίου. Ο Πογιάτος του Παναθηναϊκού 1,25 και 28 Οκτωβρίου και 1,45 για το τέλος της χρονιάς, του 2020 δηλαδή, και ο Ένινγκ 1,20 να βρίσκεται στον πάγκο του Άρη 28 Οκτωβρίου, 4,15 να είναι άλλος προπονητής και 1,35 να είναι στη θέση του ο Γερμανός στις 31 Δεκεμβρίου, 3 μονάδες το να είναι άλλος προπονητής. Τελικά τον τελικό κυπέλου μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, εφόσον αυτός γίνει κανονικά και δεν έχουμε κάποιο κρούσμα κορονοϊού, θα σφυρίξει τελικά ο Μπιέρν Κάιπερς, ο Ολλανδός. Σάββατο 9 η ώρα είναι προγραμματισμένος ο πολύπαθος και πολυτραγωδισμένος τελικός του φετινού κυπέλου Ελλάδος. Τελικά δεν θα είναι ο Φέλιξ Μπρίχ, ο διαιτητής που θα σφυρίξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, ο Γερμανός. Εντάξει, ο Κάιπερς έχει διευθύνει τον ημιτελικό τον περσινό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τον περασμένο Ιούνιο. Περισσότερο ενδιαφέρον έχει το αν θα γίνει ο τελικός, κατά την προσωπική μου άποψη, και λιγότερο για το ποιος θα είναι ο διαιτητής. Ο Ζίβκοβιτς έχει παραχωρήσει και τις πρώτες του δηλώσεις νωρίτερα στην ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ TV. Νιώθω υπέροχα και είμαι περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Γνωρίζω τις σχέσεις του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, είναι μια μεγάλη οικογένεια. Έχω ήδη μιλήσει με τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς και μου είπε ότι όλα εδώ είναι καλά και έχει ο ΠΑΟΚ ό,τι χρειάζομαι. Η απόφασή μου ήταν εύκολη για να έρθω. Μου αρέσει ο ΠΑΟΚ και η Παρτιζάν, είμαστε οικογένεια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τους παίκτες, το επιτελείο, τον προπονητή. Φυσικά περιμένω από μένα να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ, αλλά και εγώ περιμένω να με βοηθήσει ο ΠΑΟΚ να δώσω ό,τι μπορώ. Θέλω να δώσω το 100% ό,τι καλύτερο έχω για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Είμαι πανέτοιμος, δήλωσε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Δεν έχω σταματήσει να προπονούμαι. Είμαι έτοιμος για τα παιχνίδια που έρχονται. Μίλησα μόνο με τον Ζίβκοβιτς. Μου είπε ότι όλα εδώ είναι καλά. Του αρέσει πολύ ο ΠΑΟΚ. Έχει αγωνιστεί και αυτό στην Παρτιζάν.
Μας αρέσει και τους δύο. Έχουμε κοινό παρελθόν και όταν μιλήσαμε δεν δυσκολεύτηκα να πάρω την απόφαση να έρθω και για τους στόχους του με τον ΠΑΟΚ. Ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς τόνισε να κερδίσω όλα τα μάτς, να πάρω πρωταθλήματα και να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ στην ομάδα. Υπάρχει και το βίντεο στο ΠΑΟΚ 24, υπάρχει και το βίντεο των δηλώσεών του στην ιστοσελίδα της ΠΑΟΚ. Γνωστό από χθες ότι επέλεξε το 14 ο Ζήφκοβιτς και όχι το αγαπημένο του 17 που φορούσε σε Παρτιζάν και Μπενφίκα, λόγω φυσικά το ότι το 17 στον ΠΑΟΚ έχει αποσυρθεί στη μνήμη του αδικοχαμένου Παναγιώτη Κατσούρη. Υπήρχε θέμα νωρίτερα στο ΠΑΟΚ 24 για την ιστορία του 14. Ένα νούμερο και αυτό έτσι πολύ τραγουδισμένο και αμφιλεγόμενο τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, ο Δημήτρης Καπετανόπουλος του φόρεσε τη σεζόν 97-98. Ακολούθησαν για μια σεζόν ο Γιώργος Κουλακιώτης και την επόμενη, δηλαδή την 1999-2000, ο Νίκος Φρούσος. Με επιτυχία νομίζω ο τελευταίος, αλλά και οι προηγούμενοι δεν τα πήγαν άσχημα τηρουμένων των αναλογιών. Λουκάς Καραδήμος σεζόν 2000-2001, Γιώργος Κούτσης από το 2002 μέχρι το 2005, σεζόν 6-7, επιλογή του Λάζαρου Χρυστοδουλόπουλου του 2014, ακολούθησαν Ίβιτσα Ήλιεφ το 2007-2008 και ο Σάκης Παπάζογλου από το 2010 έως το 2012. Τη σεζόν 12-13 ο Δημήτρης Αλπιγκίδης άφησε το 9 και επέλεξε το 14, χωρίς μεγάλη επιτυχία είναι η αλήθεια. Δεν συνδύασε καλές εμφανίσεις ο Δημήτρης Αλπικίδης με το 14 και γι' αυτό δημιουργήθηκε πολλή κουβέντα και ακόμα παραμένει έτσι. Είναι ένα νούμερο, ξαναλέω, πολύ τραγουδισμένο στον ΠΑΟΚ. Το άφησε με την αποχώρησή του τη σεζόν 14-15. Σεζόν 15-16 το φόρεσε για τελευταία φορά ο Φακούντο Περέιρα και από προχθές είναι στην κατοχή του Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Καλοφόρετο να είναι. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ από έξτρα γκολ και από έξτρα assist. Νομίζω και τα δύο μπορεί να τα δώσει ο Ζήφκοβιτς. Και όπως είναι γνωστό, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Εκτός από τη στοίχημα, μαζί μας είναι και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια μπαρίστα και σεμινάρια στα τουριστικά και σεμινάρια στην πληροφορική. Μιλάμε για επαγγέλματα που ακόμα έχουν ζήτηση στην αγορά. Εντάξει, παρακολουθείτε σεμινάρια στα Data Labs και παίρνετε όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να γίνετε περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Πληροφορίες στο 2310-22-29-62, datalabs.edu.gr και υπάρχουν και τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Περάστε μια βόλτα και οι άνθρωποι της Data Labs θα σας ενημερώσουν για ό,τι ακριβώς θέλετε να μάθετε. ΚΔΑΠ Ευκαρπίας μαζί μας για τους γονείς που θέλουν το κάτι παραπάνω για τα παιδιά τους, και ενισχυτική διδασκαλία και χορός και μουσικοκινητική αγωγή και ρομποτική και φιλαγνωσία και εικαστικά και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Τα ΚΔΑΠ Ευκαρπίας περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. Καλό και το τάμπλετ, καλή και η τηλεόραση, αλλά νομίζω ότι όσο λιγότερο απασχολούνται με αυτά τα παιδιά, τόσο το καλύτερο είναι. Γι' αυτό λοιπόν κάντε ένα τηλέφωνο στο 6972-230-121 ή περάστε μια βόλτα 25 Μαρτίου 19 Ευκαρπία, βρίσκονται τα ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, για να ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα που υπάρχουν. Και επειδή ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας, και την προετοιμασία και τα φιλικά που δεν θα έχουμε άλλα, φαντάζομαι, μέχρι τον Οκτώβριο, όπου θα υπάρξει νέα διακοπή για το UEFA Nations League, και τους ευρωπαϊκούς αγώνες του ΠΑΟΚ προσφέρει η Jackson Service, η οποία ρυθμίζει, ελέγχει και επισκευάζει τον βενζινοκινητήρα σας. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα, τηλέφωνο 2310-933-787. Μία η Jackson Service που πρωτοπορεί και υπάρχει νέα εφαρμογή και στο Google Store και στο App Store, η οποία αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρηση του οχήματός σας. Όλα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς. Πρωτοπορεί λοιπόν στο κομμάτι των συνεργείων της χώρας η Jackson Service και σας προσφέρει μια σούπερ εφαρμογή και για κατόχους κινητών Android και για κινητά iOS. Φτάσαμε στις 8, θα πάμε στο διάλειμμα. Για να πάμε στον καλεσμένο μας, νομίζω θα έχει να μας πει πράγματα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον Ζήφκοβιτς, αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μπενφίκα λίγα 24 ώρα πριν μπουν οι παίκτες και ο Ζεσούς στο αεροπλάνο
για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Διάλειμμα, δύο λεπτάκια και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4 και θα πάμε ευθύς αμέσως στην Πορτογαλία, εκεί που μας περιμένει ο συνάδελφος ο Ρούι Πολόνιο από το τηλεοπτικό δίκτυο της Πορτογαλίας και από το ραδιόφωνο το TSF. Θα τον καλησπερίσουμε και θα έχουμε μια κουβέντα και για το μάτς με την Μπενφίκα αλλά και για τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Μίστερ Πολόνιο, good afternoon, from Θεσσαλονίκη. Good afternoon. Are you okay? How are you? Yeah, fine, and you? Yes. Are you going to come to Thessaloniki or you are going to stay in Lisbon? No, I will stay, unfortunately. Unfortunately, this time I will stay. It's about COVID or it's another reason that you are going to stay? I have another work to do that time. Okay. So, first question, what is the situation of Benfica based on the performance in the friendly games so far? Yeah, it's an unknown Benfica. It's the new Benfica. They are playing well. They have won all the preparing matches. Mm-hmm. But the coach, the new coach, Jesus, he changed a lot already. It tried with the new players, with the older players. So it's unknown which Benfica we will have in Thessaloniki for now. Okay. But I would say that, yes. It's an attacking Benfica. All the Jesus teams they will play definitely on the attack. Okay, just one moment to translate. Λοιπόν, όχι Benfica, μας είπε ο Ρούι, μας είπε η νέα Benfica, ο νέος προπονητής που εντάξει είναι τόσο νέος ο Ζεσούς, έχει αλλάξει πολύ την ομάδα, οπότε είναι λίγο πολύ άγνωστο και πώς θα παρουσιαστεί η Benfica στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη. Το σίγουρο είναι ότι σε όλες τις ομάδες του Ζεσούς θέλει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Ρούι, do you think that the Benfica is the favorite for the qualification to the playoff of Champions League? I wouldn't say so. I would pick the 50-50. Mm-hmm. It's out in just one match, so everything can happen. Mm-hmm. And it's not easy to play in Salonika, even if this time you don't have your fans. Yes. Fans that are always a 12th player. So I would say that it's 50-50, the possibilities. Okay. Δεν θα έλεγα ότι είναι φαβορή η Μπενφίκα, μας λέει ο Ρούι. Νομίζω ότι οι πιθανότητες πρόκρισης είναι 50-50 για τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη ποτέ δεν είναι εύκολο, παρότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει μαζί του τον κόσμο του, που πάντα έτσι είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Είναι σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι από τη στιγμή που πρόκειται και για ένα παιχνίδι knockout. Ρούι, how is the atmosphere in Benfica about ΠΑΟΚ? Sorry, I didn't get. How is the atmosphere in Benfica about PAOK? They fear him. They think that is a possible. I would say that they respect it more than afraid it. Mm-hmm. They know that it's a very important match for Benfica. If Benfica gets out of the Champions League, it's a huge problem for the club. So it's the real importance. A big part of the season will be decided now. So they are facing it with a lot of respect. Yes. Σε ερώτηση για το πώς αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στη Λισαβόνα, μας λέει ο Ρούι ότι σέβονται πολύ τον ΠΑΟΚ, δεν τον φοβούνται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Μπενφίκα να προκριθεί στον επόμενο γύρο του Champions League. Θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα το ενδεχόμενο να μην προκριθεί στα play-off του Champions League. Θα κριθεί, μας λέει ο Ρούι, ένα μεγάλο μέρος της φετινής σεζόν από αυτό το παιχνίδι. Ρούι, can we say that it will be a disaster for Benfica if it is eliminated from PAOK? No, I would not say that it's a disaster. Financially, it will be complicated for Benfica. Benfica is making a huge investment for this season. They already spent a lot of money, and apparently they will spend even more. So I would not say that it's a disaster for Benfica, but it's mostly in the financial side would be a huge problem. What is the main reason that the Benfica spent so much money from transfer? Is it the loss of the championship?
Yeah, it's most of the that's the main reason, because last year they haven't done a good stage phase in the champions, so and they lost the championship at the end, so they are definitely decided to win this year, to win the championship and to do a good performance in the Champions League. Mm-hmm. Also because in October there will be elections for the chairman yes. of the club. That's another reason. Okay. And for the first time in many years, the there are some opposition candidates. So. Okay. Λοιπόν, το ρωτήσαμε τον Ρούι αν είναι καταστροφή για την Μπενφίκα το αν το ενδεχόμενο να αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ. Μας είπε ξανά ότι δεν νομίζω να είναι καταστροφή, αλλά θα είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Η Μπενφίκα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση φέτος το καλοκαίρι, έχει ξοδέψει πολλά χρήματα και θα ξοδέψει ακόμα περισσότερα. Ο βασικός λόγος είναι η απώλεια του περσινού πρωταθλήματος από την Πόρτο. Η Μπενφίκα είχε προβάδισμα, τελικά έχασε το πρωτάθλημα. Θέλει πολύ να κάνει και μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα, να το κατακτήσει και να προχωρήσει στο Champions League. Και τον Οκτώβριο μας είπε ότι υπάρχουν εκλογές στην Μπενφίκα, άρα θέλουν αυτοί που είναι τώρα στα ενία να κερδίσουν κάποιους πόντους έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων. Can Jesus count on Grimaldo and Samaris for the Tuesday match? Do you think? Yeah, he can count with them. Yeah, but I don't believe that they will play. Mm-hmm. Both of them. Well, Grimaldo maybe can. It's one of the doubts. But Samaris, I don't believe that he will play. Okay. Benfica will play definitely in 4-4-2. That's the usual system of Jesus. Mm-hmm. But let's see who will play from the new players most of all. Mm-hmm. Are there any problems for Jesus or Grimaldo and Samaris is the only problems? No, are the only problems. No, that even them, I don't believe that So the Benfica is 100% for now. Mm-hmm. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Ρούι για το αν ο Ζεσούς μπορεί να υπολογίζει στον Γκριμάλντο και στον Σάμαρη. Γκριμάλντο προέρχεται από τραυματισμό, ο Σάμαρης και αυτός είχε ένα θέμα. Θα μπορούσε να υπολογίζει, μας λέει ο Πορτογάλος συνάδελφος. Δεν πιστεύω όμως ότι θα αγωνιστεί ούτε ο Γκριμάλντο ούτε ο Σάμαρης. Ίσως μια μικρή πιθανότητα για τον Γκριμάλντο. Σίγουρα όχι ο Σάμαρης. Το σίγουρο είναι ότι ο Ζεσούς θα παίξει στην Τούμπα με ένα σύστημα 4-4-2 και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους από τους νέους ποδοσφαιριστές θα χρησιμοποιήσει κόντρα στον ΠΑΟΚ. As you know, ΠΑΟΚ take Andrija Zivkovic from yesterday. Yeah. I would like to tell us a little about the Serbian's profile, his advantages, his disadvantages, because you know him very well. He's quick, he's very fast, he's strong in the dribbling, in the crossing. He can play in both sides, on left side. He plays preferably on the left side, but he can also play on the right side as a winger. He can play also in the back of the striker, like as we say, mm-hmm. the second striker. He's very skillful technically. He's huge technical, has huge technical skills, was very strong with the ball. I would say that he didn't stay in Benfica because he didn't have many opportunities last season, just played 4 matches. And this year he had a contract that for this year his salary would be of 5 million euros, which is impossible for Benfica right now to have a player that don't play, that's not the first choice. Mm-hmm. With 5 million euro on salary, so that's the main reason why Benfica left him out. Five million per year, eh? Per year, yeah. Mm-hmm. Λοιπόν, το ρωτήσαμε για τον Andrija Zivkovic και μας λέει ο Ρούι πως είναι πολύ γρήγορος και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα, είναι πολύ δυνατός στην τρίπλα, μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές και στις πτέρυγες, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και σαν δεύτερος επιθετικός, σαν second striker δηλαδή, πίσω από τον βασικό, από τον φουνταριστό επιθετικό. Έχει πολύ καλή τεχνική, είναι πολύ δυνατός όταν έχει την μπάλα στα πόδια του και
Ο βασικός λόγος που αποχώρησε από την Μπενφίκα ήταν ότι δεν πήρε πέρσι τις ευκαιρίες. Έπαιξε λίγα παιχνίδια, σε μόνο 4 παιχνίδια, έχει και κάποια θέματα τραυματισμών. Το συμβόλαιό του ήταν στα 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ήταν ένα ποσό πολύ μεγάλο για έναν ποδοσφαιριστή που δεν θα είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχή στην Μπενφίκα. Do you feel surprised when you learn that Benfica release Živković on a free? No, I wasn't properly surprised because we knew that this issue with this salary. I would say that I was surprised that nobody. I wasn't surprised that Benfica released that let him go. I was surprised that nobody came before to pick him up. I think that he's a player for higher level than than the Portuguese league or even the Greek league. And with this, I'm not making considerations about the Greek league, of course. But I was surprised that he wasn't for another level of football, European football. Mm-hmm. What can we expect from Andrija in the Greek Championship? Well, you can expect a speed, a very fast player, yes. With a terrible, not terrible, I would say, affordable crossing. Yeah, when he crosses, it's like we used to say, it's off goal. You can expect a lot of assistance from him. You can expect, or he's a good at to center the ball? He's a good sender of the ball. He's a good. He is good in crosses. Because in I didn't. Crossing, okay. Yeah. Λοιπόν, τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Ζίφκοβιτς και το αν έμεινε έκπληκτος, αν αισθάνθηκε μια έκπληξη, αν έμαθε ότι τον άφησε ελεύθερο η Μπενφίκα. Όχι, μας λέει ο συνάδελφος από την Πορτογαλία. Δεν αισθάνθηκα έκπληξη. Ξέραμε το θέμα που υπήρχε με το συμβόλαιό του και τα 5 εκατομμύρια που έπαιρνε. Που προέβλεπε να παίρνει τον χρόνο. Δεν ήταν, νομίζω, είπε, στο επίπεδο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερο από το ελληνικό, αυτή είναι η δική μου υποσημείωση. Και σε ερώτηση για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Ζίφκοβιτς, μας είπε ταχύτητα. Νομίζω ότι είναι το βασικό προτέρημα του Σέρβου και πολύ καλές σέντρες. One last question before I thank you. Can you make a prediction about the Tuesday match? I would say 2-1 for Benfica. 2-1 for Benfica? Yeah. Can you remember anything about from the match two years ago? About yes, Pauk, about... of course. I think that Benfica, it has many players that played 2 years ago. Eh? Yes. It was also with that time Benfica had a... important moment in the internal season, so that's why they changed it. A lot of players for the match. Mm-hmm. That was a problem for them also. Okay, Rui, thank you very much. Thank you. Have a nice night. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice work. Bye. Thank you. Λοιπόν, ακούσαμε τον Rui Polonio, τον Πορτογάλο δημοσιογράφο, ο οποίος εργάζεται στο δίκτυο TSF, έχει και τηλεόραση, έχει σίγουρα και ραδιόφωνο. Τελευταία ερώτηση που τον κάναμε, αν μπορεί να μας κάνει μια πρόβλεψη για την έκβαση του αγώνα της Τρίτης. 2-1 είπε ο Ρούι για την Μπενφίκα. Εντάξει, νομίζω ότι παρότι είπε 50-50, η απάντησή του ήταν και λίγο έτσι, είχε μέσα πολιτική. Νομίζω ότι στην Μπενφίκα θεωρούν τον εαυτό τους φαβορεί για την πρόκριση. Θα τα δούμε όλα αυτά την Τρίτη. Εντάξει, ποτέ κανένα παιχνίδι δεν είχε έκβαση καθορισμένη πριν αυτό ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ έχει δείξει τα δύσκολα ότι μπορεί να τα καταφέρει, ανεξάρτητα αν τελευταία χρόνια η τούμπα τον πληγώνει και πολλές φορές τα όνειρα δεν μετουσιώθηκαν σε πράξη, είτε για λόγους ατυχίας, είτε για λόγους αποφάσεων διαιτητή, είτε καμιά φορά γιατί και ο αντίπαλος δεν συγχωρεί τα λάθη, όπως έγινε πριν από 2 χρόνια με την Μπενφίκα στο βαρύ 4-1
με το οποίο ιτήθηκε ο ΠΑΟ και αποχαιρέτησε τους ομίλους του Champions League, έχοντας φτάσει πραγματικά ένα βήμα πριν τους ομίλους, έχοντας αποκλείσει κατά σειρά Βασιλεία και Σπαρτάκ Μόσχας και έχοντας αποσπάσει ένα πολύ ελπιδοφόρο 1-1 στη Λισαβόνα. Με τον γκολ του Άρντα, μια και είπα ο Άρντα, θα δούμε τι θα γίνει και με τον Αιγύπτιο. Εξακολουθεί να παραμένει μια εκκρεμότητα για το ρόστερ. Εντάξει, σίγουρα δεν βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα του Όλαφ Ρέμπε. Υπάρχουν άλλα πιο σοβαρά ζητήματα, αλλά καλό θα είναι αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει κάποια χρήματα από την παραχώρηση του Άρντα και να μειώσει λίγο έτσι τη χασούρα από μια επένδυση που σίγουρα δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Φτάσαμε σιγά σιγά και μισή. Εντάξει, αύριο θα ασχοληθούμε περισσότερο για το παιχνίδι με την Λάρισα, Παρασκευή στις 8.30, ενδεχομένως να ανοίξουμε και γραμμές να τα πούμε και για το παιχνίδι με τη Λάρισα και για το παιχνίδι με την Μεφίκα, μιας και την Παρασκευή δεν θα υπάρχει ΠΑΟΚ 24, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από το Κλεάνθης Βικελίδης, το παιχνίδι του Άρη με τη Λαμία στις 6 και 4 και στις 8.30 φυσικά από την Τούμπα ΠΑΟΚ Λάρισα. Μαζί μας και στο δεύτερο μισάωρο η Στίχημαν, η ασφαλέστερη επιλογή μπορείτε να κάνετε για να επενδύσετε τα χρήματά σας και να διασκεδάσετε, αλλά και να έχετε πάρα πολλά κέρδη, εύκολη πρόσβαση και ασφαλή πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, οι καλύτερες αποδόσεις, όλες οι επιλογές live cash out, εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα και μακροπρόθεσμα και αναπαιχνίδι. Σας είπα πριν από λίγο ορισμένα από τα ειδικά στοιχήματα που υπάρχουν για την Super League, έχουν το ενδιαφέρον τους. Πάρα πολλά από αυτά, ενδεικτικά ορισμένα που είναι έτσι δημοφιλή, πρώτο σκόρ για το πρωτάθλημα ο Ελ Αραμπί με 2,5 προσφέρεται, ο Λιβέρα της ΑΕΚ με 6, τρίτος ο Σβιντέρσκι μαζί με το Μακέντα με 12 απόδοση, 15 ο Τσούμπα Ακπομ. Εντάξει, και υπάρχουν πτυχήματα ακόμα και για ξεχωριστούς έτσι ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα το αν ο Τζόλης πετύχει περισσότερα από 7,5 γκολ τη σεζόν, επιλογή προσφέρεται στο 2,65, και αν πετύχει κάτω από 7,5 γκολ ο νεαρός φορ που ξεκίνησε πολύ δυναμικά, είναι η αλήθεια, τη φετινή σεζόν. Θα πάμε στο δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα και σε δύο λεπτάκια θα είμαστε και πάλι μαζί να πούμε στο φινάλι της εκπομπής. Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πορτογαλικής ιστοσελίδας η οποία αναφέρει πως η Βιτόρια Γκυμαράες εξετάζει την περίπτωση του Αντελίνο Βιερίνια, τονίζοντας ότι ενδεχομένως ένας πρωταθλητής Ευρώπης να έρθει στην Βιτόρια Γκυμαράες. Στέκονται οι Πορτογάλοι, λέω ξανά, πως ο Βιερίνια είναι ελεύθερος, άρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει ούτε μισό ευρώ σε ένα ενδεχόμενο συμφωνία του Βιερίνια είτε με την Γκυμαράες είτε με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτό που έχει σημασία και ίσως παίξει και ρόλο, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, είναι ότι ο Βιερίνια και μεγάλωσε αλλά και γεννήθηκε στο Γκυμαράες και έκανε στις Ακαδημίες της Βιτόρια, αν θυμάμαι καλά, τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Αναφέρουν μέσα οι Πορτογάλοι ότι ίσως ο Βιερίνια κλείσει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι η ομάδα της καρδιάς του η Βιτόρια Γκυμαράες ή ο ΠΑΟΚ, δεν θα τα βάλουμε στη ζυγαριά. Σίγουρα πάντως όταν πρόκειται για την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα σου και την ομάδα της γενέτειρά σου, σίγουρα κάθε άλλο παρά αρνητικά συναισθήματα θα έχεις. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η υπόθεση. Εντάξει, τα λέγαμε και με τον Αντώνη χθες και με τον Σταύρο προχθές, νομίζω πως θα έπρεπε να έχει ήδη κλείσει το θέμα είτε θετικά είτε αρνητικά. Όσο δεν υπάρχει η ανακοίνωση για το αντίο, εγώ επιμένω ότι υπάρχει ένα 5%, δεν δίνω παραπάνω, για να βρεθεί η χρυσή τομή και να επιστρέψει ο Βιερίνια στον ΠΑΟΚ. 5% έδινα και πριν από ένα μήνα, 5% δίνω και τώρα. Εντάξει, παραπάνω πραγματικά δεν βλέπω μεγαλύτερο ποσοστό. Ίσως και το 5% να είναι μεγάλο. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες για μια υπόθεση που περιμέναμε όλοι και αυτό έλεγαν οι ενδείξεις να έχει τελειώσει με την επιστροφή της ομάδας από την Πορταριά Πηλίου. Δεν έγινε αυτό. Το θέμα παραμένει ανοιχτό.
είναι δεδομένο ότι ο Βιερίνια θα βρει μια ομάδα και μάλιστα και καλή ομάδα. Και γιατί όχι να μείνει Γκυμαράες, να επιστρέψει στην Πορτογαλία για να κλείσει την καριέρα του. Θα ξαναπώ ότι η ταπεινή μου άποψη είναι ότι 2 χρόνια τουλάχιστον ο Βιερίνια μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω κατά πόσο στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, που σίγουρα είναι ανώτερο του ελληνικού, αλλά στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον 2 χρονάκια ο Αντρέτα έχει να παίξει 25 μάτς τη χρονιά και να είναι σημείο αναφοράς και αγωνιστικά αλλά και γενικότερα γύρω από την ομάδα στα αποδυτήρια με αυτά που πρεσβεύει ο Βιερίνια και το ήθος του και τη δυναμική του και την εμπειρία του και την αγάπη για το σύλλογο. Εντάξει, είμαι της άποψης ότι κάθε ομάδα χρειάζεται να έχει στις τάξεις 2, 3, 4 ποδοσφαιριστές που πραγματικά θα ξέρουν το σύλλογο από την καλή και από την ανάποδη και θα είναι αυτό που λέμε σημαίες του συλλόγου. Εντάξει, δεν χρειάζεται μόνο να έχει μια ομάδα 25 ποδοσφαιριστές με ποιότητα, πρέπει να έχει και 2-3 που να έχουν και την ποιότητα αλλά να έχουν και την προσωπικότητα. Στο μεταξύ, όπως μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΑΟ 24, κυκλοφόρησε μια φημολογία ότι η ομάδα από την Κίνα, η Τιανζίν Τέντα, ενδιαφέρεται για τον Εσίτη και μάλιστα είναι διατημένη να δώσει και 5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, και έχει δεχθεί κρούση ο Εσίτη από τη συγκεκριμένη ομάδα της Κίνας. Εγώ θα πω ότι αν έρθει πρόταση από την Κίνα, από την Ινδία, με 5 εκατομμύρια ευρώ, δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να το σκεφτεί καθόλου. Εντάξει. Αλλά μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν υπάρχει καμία πρόταση, δεν υπάρχει καμία κρούση, δεν υπάρχει ούτε καν φιλολογικό ενδιαφέρον. Αυτό προκύπτει τώρα το τι θα γίνει στην πορεία με τον Νιγηριανό. Εντάξει, πραγματικά δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πάρει 5 εκατομμύρια, εκτός του ότι ουδής αντικατάστατος, εντάξει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αν μιλάμε για τον Κριστιανό Ρονάλντο ή τον Μέση ή τέτοιου βεληνικούς ποδοσφαιριστές, με 5 εκατομμύρια και με 4 εκατομμύρια μπορεί να βρει πολύ καλύτερους ποδοσφαιριστές από τον Εσίτη ο ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε, το δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη ή όχι. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση από καμιά ομάδα της Κίνας, τώρα που μιλάμε τουλάχιστον για τον Άντερσον Εσίτη. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο νομίζω τα είπαμε πάνω κάτω. Εντάξει, είπαμε όλη την ηθισογραφία. Αν προκύψει κάποιο επόμενο 20 λεπτό, θα σας ενημερώσω. Θα πεταχτούμε λίγο μια βόλτα μέχρι τον Νίκο Μοσχοβίτη. Του ζητάμε συγγνώμη που τον απασχολούμε από την άδειά του. Το έχουμε ξαναπεί, Νίκο, η άδεια είναι ιερή και πρέπει να τη σεβόμαστε. Αλλά είχαμε και μια επική κλήρωση σήμερα. Δεν θα πάμε και να σκάψουμε. Σωστό και αυτό. Είχαμε μια κλήρωση σήμερα, Νίκο. Καλύτερη από τη Super League. Καλύτερη. Ναι, ναι, οκ. Εντάξει, κοίτα, είναι πώς θα το δεις. Το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ που ξεκινάει με το Λάβρο πρώτη αγωνιστική, γενικά στην αρχή έχει κάποια παιχνίδια στην έδρα του Βατά με τον Ιωνικό. Είναι λίγο βολικό αυτό, θα πω εγώ. Δηλαδή να ξεκινήσεις θεωρητικά με ένα πρόγραμμα που σου δίνει δυνατότητα να κάνεις κάποιες νίκες, γιατί την άποψή μου τη ξέρεις, την έχω πει και στον κόσμο, ότι ειδικά στην αρχή εγώ τις περισσότερες ομάδες περιμένω να ψάχνονται πάρα πολύ, γιατί είναι πολλές καινούριες ομάδες, κάποιες από αυτές κιόλας ακόμα και σήμερα που μιλάμε χωρίς να έχουν τελειώσει το ρόστερ τους. Έτσι, οπότε ειδικά στην αρχή θα ψάχνονται αρκετά. Οπότε το να ξεκινήσεις και να έχεις θεωρητικά λίγο πιο βατούς αντιπάλους, ωραία, για να πάρεις κάποιες νίκες, για μένα είναι θετικό. Μετά υπάρχει και το μισοάδιο το ποτήρι που λέει ότι μπορεί να έχεις πιο μετά παιχνίδια πιο δύσκολα εκτός έδρας, μπορεί να έχει και κόσμο. Ωραία. Mm-hmm. Ρακλή για παράδειγμα που είναι τέλος πρώτου γύρου. Μπορεί να έχει και εσύ κόσμο, τον Άρη. Στο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Okay, όλα αυτά, όπως λένε και όλοι, όλοι θα παίξουν μεταξύ τους και τέτοια. Καλά, ναι, εντάξει. Okay. Όλα θα παίξουν μεταξύ μας. Είναι αλλιώς να ξεκινήσεις και να παίξεις, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ηρακλή, Περιστέρι. Έτσι. Και να είναι επιθυμητό να ξεκινήσεις με ένα, ξέρω εγώ, 4-0 από πάνω σου με 4 ήττες. Και είναι αλλιώς να ξεκινήσεις, ξέρω εγώ, με ένα 4-2, για παράδειγμα. Με ένα 3-2, 3-1. Έτσι, αλλιώς ξεκινάς τη χρονιά, αλλιώς μπαίνεις. Εγώ πιστεύω, Νίκο, την 8η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα έχει 6 νίκες και θα έχει 6 και όχι 7, γιατί την 8η αγωνιστική έχει ρεπό. Θα το ζήσουμε και αυτό στην Basket League. Δηλαδή θα χάσει μόνο τον Παναθηναϊκό και με σφαγή, πιστεύω, η ομάδα.
Δηλαδή, Λαύριο στο Παλατάκι, Πάουκ Ιωνικό, τρίτη αγωνιστική. Εντάξει, δεύτερη αγωνιστική είναι χαμένο το μάτς, στον Παναθηναϊκό. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Περιστέρι. Πάουκ Λαύριο, Παναθηναϊκό Πάουκ. Πάουκ Ιωνικό, τρίτη αγωνιστική. Περιστέρι Πάουκ, κομβικό μάτς. Εκεί θα φανεί λίγο το μέτωπο τη ομάδα. Πάουκ Λάρισα. Χαρίλα Οστρικούπη Πάουκ. Πάουκ Άρης και Ρεπό. 8 μάτς κάνει 6 νίκες. Σε αυτά τα παιχνίδια που είπες εσύ, εγώ θα σου βάλω 5 νίκες. 5 νίκες. Αν έχεις πάει πολύ καλά. Μπορεί να υπάρχει σφαγή και στο Περιστέρι, έχεις δίκιο. Ναι, στο Περιστέρι είσαι σφιχτά. Ναι. Είσαι σφιχτά είναι η αλήθεια. Γενικά για μένα φέτος, έτσι, αν θέλεις να το βάλουμε λίγο κάτω και πλέον, έχοντας δει και πώς είναι οι ομάδες, έτσι, γιατί και φιλικά πια έχουν παίξει περισσότερες, έχουν μια ψιλοεικόνα, για μένα πάω σε όλα τα εξώστα παιχνίδια θα παίζει με ένα μικρό ντεζαβαντάζ ή μεγαλύτερο ανάλογο τον αντίπαλο, γιατί όπως και το κάνουν περισσότερες ομάδες στην έδρα, την έδρα τους την έχουν κυκλωμένη για πολλά παιχνίδια. Είναι λίγο ένα θέμα να δούμε όταν ξεκινήσει η διαδικασία των αγώνων πώς θα πετύχει στο Περιστέρι για παράδειγμα. Δηλαδή τα τετραγωνιστικά, αν πας εσύ που θα έχεις ένα παιχνίδι εβδομάδα και το Περιστέρι έχει παίξει Τετάρτη βράδυ στη Λιθουανία με κορονοϊό. Δηλαδή με ταξίδι, με τεστ, με κόντρα τεστ, με ταξίδι και έρθει Πέμπτη βράδυ στην Αθήνα και κάνει μισή προπόνηση παρασκευή για να παίξει το Σάββατο μεσημέρι. Okay. Μπορεί να είσαι καλύτερος και να κερδίσεις. Ναι. Είναι και αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να κάτσουν μέσα στη διαδικασία των αγώνων. Αλλά αυτό, okay, θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να το δούμε το πώς θα πετύχεις και τις ομάδες. Αλλά για μένα, βλέποντας την κλήρωση σήμερα, το γεγονός ότι ξεκινάει το ΠΑΟΚ με τέτοιους αντιπάλους στην έδρα του, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα μαξιλαράκι καλό από νίκες, είναι θετικό. Είναι θετικό εμείς δεν έχουμε Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Ή έχουμε, έχω χάσει την μπάλα. Δεν όχι, έχουμε. Όχι, όχι. Θα πάρουμε το χρόνο το Champions League, δεν πειράζει. Μια χρονιά μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Εντάξει. Κοίτα, επίσης, τώρα δεν μπορώ να το πω με 100% σιγουριά, αλλά το δίνω με 95% σιγουριά ότι η παιχνίδι 26 το οποίο πάω κύπελο δεν θα έχει το Πανιόνιο, θα περάσει έτσι, γιατί ο Πανιόνιος νομίζω ότι είναι σε φάση διάλυσης συλλόγου γενικότερα, όχι μόνο του μπάσκετ. Στο μπάσκετ διάβαζα και σήμερα ότι ο Πανιόνιος χάνει την προθεσμία να δηλώσει ακόμα και στην Εσκανά, στην Αθήνα. Δεν έχει κάνει ομάδα, δεν έχει διοίκηση, ούτε υπάρχει στο βάθος κάτι τέλος πάντων που να χνοφαίνεται ότι μπορεί να κάνει ομάδα. Και πώς μπήκε ρε φίλε στην κλήρωση τότε? Δεν έπρεπε να έχεις καθαρίσει αυτό το θέμα δηλαδή? Τόσο δύσκολο είναι. Λεπτομέρειες ρε φίλε, σιγά. Εδώ ο Ιωνικός τιμωρήθηκε από την Επιτροπή Επικαλυντικού Αθλητισμού γιατί δεν είχε αύξηση του κεφαλαίου και φάκελο. Έπαιζε πέρσι δηλαδή παράνομα στην Α1. Ωραία. Και φέτος. Τι μπάχαλο είναι αυτό, ρε φίλε, για να μην πω Αλέξη από μη και πει. Τι μπάχαλο είναι αυτό, ρε φίλε. Και φέτος απορρόφησε το διαγώνα δρυοπηδαίων και έγινε νέα ομάδα Ιωνικός 1965. Έτσι, εγώ δεν σου λέω να πιάσουμε όλα τα άλλα του Ιωνικού που λέγονται και ακούγονται. Εγώ σου βάζω το τυπικό. Δηλαδή έρχεται η Επιτροπή Επαγγελματικών Αθλητισμού και λέει αυτοί πέρσι παίζανε παράνομα στην Α1. Ωραία. Δεν είχαν ναι. Άφηση του κεφαλαίου, δεν είχαν τίποτα. Εντάξει, πολύ ωραία. Άρα τι κάνουμε εμείς, δεν τους αποβάλλουμε φυσικά, εννοείται. Ωραία. Έρχεται ο διαγώνας δροπηδέων και τι θαύμα, έγινε διαγώνας δροπηδέων ξαφνικά Ιωνικός και παίζει την Α1. Τέλος πάντων, μην την ψάξεις, είναι μεγάλη κουβέντα. Okay. Η διαδικασία πόσο φάνηκε σήμερα της κλήρωσης, την είδες βασικά? όχι, ενημερώθηκα, αλλά επειδή δεν την είδα, δεν μπορώ να έχω άποψη. Εγώ δηλαδή την άκουγα, απλώς ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Καλά, και εγώ δεν κατάλαβα. Κάποια στιγμή βγάζανε νούμερα και λέει αυτό έχει βγει, πάμε να βγάλουμε άλλο. Δηλαδή, τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό. Την άκουγα μέσω του Λίμπερο την κλήρωση, με τα παιδιά, εντάξει εδώ, τον Κώστα και τον Χρήσανθο. Λέγανε συνέχεια οι παρουσιαστές, πάμε στην Χριστίνα Τάδε, δεν θυμάμαι το όνομα της κοπέλας. Τα παιδιά λέγανε ότι είναι μοντέλο, αλλά πολύ μνημόνευαν το όνομά της. Μήπως τίποτα τρέχει, ξέρω εγώ, με κάποιον, δεν ξέρω πραγματικά. Τέλος πάντων, νομίζω ήταν. Ήταν μήπως κάποια η οποία ανήκει σε κάποια ομάδα, στο team κάποια ομάδα. Λες. Η Χριστίνα που λες. Δεν ξέρω. Χριστίνα, δεν ξέρω. Νομίζω το. Μπορεί να λέμε κι άλλο όνομα. Η Κωνσταντίνα ή δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Πάντως σε σχέση με τη Super League κύλησε πιο ομαλά, ρε παιδί μου. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε ότι στο μπάσκετ είναι λίγο. Όχι πολύ, φανταστούμε, αλλά είναι λίγο πιο εξοικειωμένοι με αυτά. Ναι, μια κλήρωση τέλος πάντων. Κουτσά στραβά μπορούν να την κάνουν. Οκ. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν χωράει και πολύ ανάλυση το πρόγραμμα, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καινούργια ομάδα. Ας δούμε, παρότι το μισό αυτό το πράγμα παιχνίδι με παιχνίδι, εντάξει, όταν έχεις καεί γενικότερα παντού, προσέξεις τον παραμικρό. Εντάξει, άρα λοιπόν, ας περιμένουμε. Το,
το σενάριο το οποίο παίζει πάντως τώρα για την ΑΕΡΑ, επειδή μιλάμε για την κλήρωση, και δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστό ή λάθος, τι να σου πω, δεν ξέρω και αν θα γίνει, αν θα θεσπιστεί, αλλά αυτό ακούγεται είναι ότι η Παθησίμου Βανέως δεν θα κατέβει, 12 ομάδες, δεν θα πέφτει κανένας. Τώρα αυτό είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να θεσπιστεί με κάποιο τρόπο, εντάξει, να περάσει και από την ΕΟΚ που να σημαίνει δηλαδή, ότι κάποιος στην Α2 δεν θα ανεβαίνει, δηλαδή ο Ολυμπιακός για παράδειγμα που θέλει να ανέβει. Δεν ξέρω, είναι λίγο... είναι περίεργη φάση. Είναι περίεργη. Ναι. Αλλά πλησιάζοντας προς το τζάμπολ της Α1, βλέπουμε αυτό το οποίο έβλεπε νομίζω οποιοδήποτε είχε 5 κεφαλικά κύτταρα και 2 μάτια για να το καταλάβει, ότι το πρωτάθλημα φέτος θα ξεκινούσε σε κάποια φάση με πολύ λιγότερες ομάδες από πέρσι και μάλιστα με κάποιες οι οποίες είναι έκπληξη που δεν είναι σε αυτό. Και αναφέρομαι στο Ρέθυμνο. Έτσι. Το ότι δεν είναι ο ύφεστος δεν είναι έκπληξη. Το ότι πιθανότατα να μην είναι ο Πανιόνιος δεν είναι έκπληξη. Το ότι είναι ο Ιωνικός είναι έκπληξη. Με βάση τα όσα. Απλώς κοίταξε Νίκο, εάν λίγο το βλέπανε πιο επαγγελματικά το θέμα και δεν ήμασταν τόσο καφενείο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα αθλήματα, δηλαδή. Φαντάζομαι ότι θα γίνει όταν πάει να ξεκινήσει και το βόλεϊ. Δηλαδή, πέρσι είχαμε 1000 θέματα, φέτος θα γίνονται επί 10. Το να αποσυρθεί ο Πανιόνιος ή να μην μπορέσει να συμμετάσχει και να είναι 12 ομάδες και να έχουν δύο ρεπό, να υπάρχουν δύο ομάδες με ρεπό κατά αγωνιστική, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να παίζουν μεταξύ τους, να μην υπάρχει ρεπό, εντάξει, θα είναι ναι. Η αποθέωση το ότι να είναι, ας πούμε τώρα. Ναι. Αν σήμερα που μιλούσαμε, ξέραμε ότι θα έχουμε 12 ομάδες, ρε παιδί μου. Επίση, σήμερα που έγινε η κλήρωση. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν υπάρχει. Ναι, υπάρχουν προχωρημένες επαφές. Okay. Οι επαφές που έχουν γίνει είναι κοντά στη συμφωνία, αλλά σήμερα που μιλάμε συμβόλαιο τηλεοπτικό δεν υπάρχει. Επίσης, σήμερα που μιλάμε, κεντρικός χορηγός στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, ο κεντρικός χορηγός στην Basket League τέλος πάντων είναι ένα... καλό έσοδο για τις ομάδες. Αν είναι, δεν λέω ότι είναι 500 χιλιάρικα για την κάθε ομάδα, έτσι, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο σε μια χρονιά που ξεκινάς χωρίς εισιτήρια, δεν ξέρεις πότε θα έχεις. Που θα μου πεις γιατί τα γήπεδα είναι γεμάτα. Όχι. Αλλά και πάλι μπορεί να έχεις ένα πάω κάρις όπως πέρσι για παράδειγμα, έτσι, που να έχεις κάποια έσοδα. Έτσι. Εντάξει, πέρσι γενικότερα ο κόσμος στήριξε, Νίκο, εντάξει, πέρα την πλάκα που κάνουμε κάθε φορά. Όχι μόνο για τα 2.000 διαρκείας. Που πολλοί πήραν και δεν πήγαν στο γήπεδο, αλλά θέλησαν να στηρίξουν. Το Παλατάκι έχει πολύ καλύτερη εικόνα κατά μέσο όρο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι το έσοδο δεν ήταν ασήμαντο. Χαρτζηλίκη. Υπήρχε μια ανάσα καλή. Που δεν θα υπάρχει φέτος. Προς τα πού. Δεν ξέρω αν φέτος ανακοινόταν κάτι ανάλογο, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα είχε επιτυχία νομίζω. Έτσι νομίζω εγώ. Ναι, θα είχε πάλι για ξεκίνημα κάποια διαρκεία, τα οποία πλέον αυτά τα οποία έχουν δοθεί και μπράβο σε όσους έχουν πάει, δεν το συζητάμε. Είναι ξεκάθαρα. Για να βοηθήσεις μια κατάσταση, γιατί ξέρεις ότι δεν θα πας στο γήπεδο. Το ξέρεις. Είναι δηλαδή, στο προηγούμενο πέρσι το επέλεγες και δεν πήγαινες. Πλέον το ξέρεις ότι δεν θα πας. Μπορεί να πας κάποια στιγμή μετά τον Δεκέμβριο, λέω εγώ παράδειγμα, δεν το ξέρω. Ναι. Οπότε φέτος το κομμάτι των εσόδων, ναι, μεν προχωράμε για να γίνει ένα πρωτάθλημα πολύ ωραία, αλλά όσον αφορά το κομμάτι των εσόδων, εξασφαλισμένο σήμερα που μιλάμε δεν είναι τίποτα. Σήμερα που μιλάμε. Έτσι. Θα το δούμε στην πορεία το πώς θα είναι αυτό το ζήτημα. Δύο ερωτήσεις και σε αφήνω. Η πρώτη, προς τα πού κλείνει το τηλεοπτικό έτσι το οποίο, αν μπορούμε να πούμε μια πρόβλεψη σήμερα. Το θέμα είναι ο ένας χρόνος συμβολαίου του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ με την Κοσμοτέ που έχουν για ένα χρόνο ακόμα. Ναι. Το οποίο ναι, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν εκφράσει ότι θέλουν να το σπάσουν για να πάνε στην ΕΡΤ και ουσιαστικά όλο το πακέτο αυτό να πάει για 3 χρόνια στην ΕΡΤ σαν κεντρική διαχείριση, προφανώς με άλλες συμφωνίες ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Έτσι. Και όχι παρένθεση, όπως η διακόπτω, όχι την ιδέα αυτή που να σπάει η οθόνη στα 4 και να βλέπουμε, εντάξει, ήμαρτον. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορώ να το δική μου έτσι παράκληση, αν καταλήξει την ΕΡΤ, δώσουν την επιλογή να βλέπω το μάτς κανονικά κάπου αλλού και μη μου το σπάσει 4 κομμάτια και πάμε από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, συνεχίζεις, ναι. Οπότε με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και πιθανόν και Ολυμπιακό από του χρόνου, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον είναι σε φάση που θέλει να ξανανεύει για κάποιο λόγο στην Α1. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μπορεί του χρόνου στην ΕΟΚ να έχουν αλλάξει τα πράγματα και να θέλει να ανέβει ξανά στην Α1 Ολυμπιακός. Και αυτό σε ένα βάθος τριετίας να έχει... Το σημαντικό για τις ομάδες είναι να ξέρουν, γιατί δεν το ξέρουν κάθε χρόνο που ξεκινάνε, πόσο μάλλον φέτος, ότι από το τηλεοπτικό μου συμβόλαιο εγώ φέτος έχω να πάρω τόσα. Να τα έχω προϋπολογισμένα, να ξέρω πόσα είναι, έτσι, και να λειτουργήσω. Αν λοιπόν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που από όσο ξέρω το έχουν προχωρήσει το ζήτημα με την Κοσμοτέ, δηλαδή του σπασίματος ενός χρόνου συμβολέου, γιατί έτσι κι αλλιώς και αυτοί
λόγω κορονοϊού είχαν κάποιες ρήτρες που τους μείωσαν τα λεφτά. Εάν μιλάμε για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, εντάξει, μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο όπως και να το κάνουμε, εντάξει, είναι πιο ελκυστικό από ό,τι πριν, όταν θα είναι όλοι μέσα. Να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Απλά όπως καταλαβαίνεις, επειδή μιλάμε και για ΕΡΤ, που δεν είναι και η πιο τεχνοκρατική, τέλος πάντων, να το πω έτσι, η εταιρεία και έχει τους δικούς τους τρόπους λειτουργίας, αυτό το θέμα κυοφορείται εδώ και περίπου 2 μήνες. Ναι. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει οριστικά. Δώσ' μου λίγο τα φώτα σου για σήμερα, Boston Celtics, Toronto Raptors. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα. Αν παρακολουθείς, αν δεν παρακολουθείς, ρε φίλε, άστο, αλλά επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, γι' αυτό. Έχω παρακολουθήσει 1,5 παιχνίδι της σειράς, δεν είδα το τελευταίο, που κέρδισαν οι Celtics, αν θυμάμαι καλά. 3-2 και δείχνουν οι Celtics. 3-2 Celtics, ναι. Ναι. Είναι αίμα και άμα στο μάτι σήμερα, είναι πολύ δυνατό. Δεν έχεις δηλαδή ξεκάθαρο φαβορή η Celtics. Εγώ παρότι στο NBA στηρίζω την ομάδα με τον Τριφύλλη από παλιά και μου αρέσει, οι άλλοι είναι πρωταθλητές, πιστεύω ότι σήμερα θα δώσουν τα πάντα. Αν και νομίζω ότι η Celtics είναι λίγο καλύτερη. Λίγο καλύτερη. Over 209,5 ή under 209,5. Under λέω, εγώ πιστεύω ότι σήμερα είναι ένα μάτσο που έχει ξύλο. Ναι. Έχει σήμερα ο άλλος άμα χάσει αποκλείεται, δεν έχει να πέσει ξύλο. Ναι. 97-92. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Άκου και ένα μήνυμα ενός φίλου για να σας αφήσω, του φίλου του Λεωνίδα. Παρακαλώ. Από την Γερμανία. Σε ποιο κανάλι παίζουμε την Τρίτη που θα μεταδοθεί. Με τα δεδομένα, Λεωνίδα, τώρα που μιλάμε, στο PAOK TV, στο Open, εκτός αν υπάρξει συμφωνία με την Κοσμοτέ, μπορεί να υπάρξει και αύριο το πρωί. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να περιμένουμε όλοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Και συνεχίζει, θα ήθελα πολύ να σας ακούω στέργιο το μεσημέρι, αλλά χαλιέμαι και αποφεύγω. Έχω θέματα υγείας. Μου λέει η γυναίκα μου να βλέπω κανένα ντοκιμαντέρ και όχι ράδιο εκπομπές με ίντριγκες. Τι να κάνει ο άνθρωπος, ρε φίλε. Όλα μέσα από τη ζωή. Όλα μέσα στο πρόγραμμα. Τι να κάνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Μοσχοβίτη. 10 του Οκτώβρη είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το πολύπαθο πρωτάθλημα της Basket League. Με 13 ομάδες, μία θα έχει ρεπό. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει το δικό του την 8η αγωνιστική στον πρώτο γύρο. Τώρα αν υπάρξει και αποχώρηση του Πανιωνίου ή αδυναμία, θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων. Εντάξει, και ενώ η λογική θα λέει ότι πρέπει να είχαμε 6 παιχνίδια, δεν θα έχουμε 6 παιχνίδια. Εντάξει, θα κάνουν δύο ομάδες ρεπό κάθε αγωνιστική. Είναι από τα ωραία αυτά του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Βλέπουμε φουλ ανοργανωσιά και φουλ μπακαλίστικες συμπεριφορές σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ και φυσικά στο βόλι θα γίνει αίμα και άμμος εκεί και αν περιμένουμε μπάχαλο. Μπάχαλο υπήρχε πέρσι που υποτίθεται ήταν τα πράγματα καλύτερα χωρίς κορονοϊό. Φέτος θα είναι... Εντάξει, αν μαζευτούν, θα πω εγώ 6-7 ομάδες, καλό θα είναι. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι έτοιμος. Τώρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω πραγματικά, αλλά ο επαγγελματικός αθλητισμός στη χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο και να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η κατηφορά. Πάντως το να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι, νομίζω δεν είναι και τόσο δύσκολο σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Βούληση χρειάζεται. Και να μην σέρνονται θέματα επί μήνες και ταλαιπωρούμαστε όλοι. Εντάξει, ποιες ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν, ποιες δεν μπορούν. Μία κλήρωση προκοπής, γιατί ούτε κλήρωση φέτος είδαμε από τη Super League. Εντάξει, και συνεχίζουμε. Ούτε ομάδες να έχουν ρεπό, τρεις ομάδες ο Απόλλωνος Μύρνης και δύο ο Πας Γιάννενα, παιχνίδια της πρεμιέρας τα Χριστούγεννα. Ένας χαμός στη Super League 2 και στη Football League. Πόσες ομάδες, πόσοι όμιλοι, όχι όμιλοι, ναι. Αναδιάρθρωση, όχι αναδιάρθρωση, εφέσεις, ενστάσεις, προσφυγές του κουτρούλο γάμους. Εντάξει. Και θα δούμε πολλά νομίζω και στην Basket League αλλά και στη Volley League. Υπομονή σε όλες τις ομάδες, σε αυτές που είναι σοβαρές ακόμα και όντως θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Αλλά δυστυχώς θα δούμε, ξαναλέω, πράγματα και θαύματα και φέτος. Κάπου εδώ φτάσαμε νομίζω στο τέλος. Μπορείτε να διαβάσετε και πιο αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το Βιερίνια στο ΠΑΟ 24 και το ενδιαφέρον που δείχνει η Βιτόρια Γκυμαράε σύμφωνα με δημοσίευμα πορτογαλικής ιστοσελίδας
για να επιστρέψει ο Βιερίνια στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του. Υπάρχουν και δηλώσεις του Κώστα Μέξα για τους φίλους της ομάδας μπάσκετ, το πώς είδε ο Έλληνας προπονητής γενικότερα την σημερινή κλήρωση. Θυμίζω, πάω Κλάβριο στην πρεμιέρα. Φτάσαμε στο τέλος, εντάξει. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί λίγο μετά τις 7.30. Μαζί μας και σήμερα η Στοίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, όπου και αν βρίσκεστε, στις καλύτερες αποδόσεις, πληθώρα επιλογών και σε ειδικά στοιχήματα και σε μακροχρόνια στοιχήματα και live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο. Και το σερί application έχει επιστρέψει και πολλές προσφορές. Όλα αυτά από τη Στοίχημαν, με γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση και γρήγορες αναλήψεις μέσω κινητού, τάμπλετ και υπολογιστή. Κδάπερ κραπείας για τους γονείς που αναζητούν κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους και να μείνουν όλη μέρα σε τάμπλετ και σε μια οθόνη υπολογιστή ή τηλεόρασης. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες στα Κδάπερ κραπείας. Υπάρχει και ενισχυτική διδασκαλία και χορός και μουσικοκινητική αγωγή και ρομποτική και φιλαγνωσία και εικαστικά και πολλές ακόμα δραστηριότητες για τα παιδιά σας. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, τηλέφωνο 6972-230-121 και φυσικά Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, 2310-22-29-62, datalabs.edu.gr στο διαδίκτυο και Εθνικής Αμήνης 14α, τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης, πιο κέντρο δεν γίνεται, σεμινάρια και μπαρίστα και τουριστικά αλλά και στην πληροφορική. Σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου. Αποκτάτε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Και σημαντικό για τις μέρες που διανύουμε, τις πολύ μυστήριες μέρες, μαλώνουν στα κανάλια για το αν πρέπει να φοράμε μάσκα ή δεν πρέπει να φοράμε μάσκα, αν κάνει καλό η μάσκα στα παιδιά ή δεν κάνει καλό στα παιδιά. Εγώ θα πω, το να ισχυρίζονται ορισμένοι προβλεβλημένοι συνάδελφοι σε τηλεοπτικούς σταθμούς ότι ποτέ δεν είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης και ποτέ δεν είπε ο Τσιόδρας ότι να μην φοράνε μάσκες υγιείς. Εντάξει. Okay, το ότι μπορεί να γίνει ένα λάθος, εγώ το καταλαβαίνω και να αλλάξανε το δεδομένα. Αλλά το να λέει κάποιος ότι ποτέ δεν είπε ο Τσιόδρας ότι οι μάσκες δεν κάνουν καλό και ποτέ δεν είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι είναι επικίνδυνες, εντάξει, λίγο υποτιμούν και την νοημοσύνη μας. Εντάξει, πλέον είμαστε σε μια εποχή που δόξα τω Θεώ όλοι έχουμε ίντερνετ και βιντεάκια υπάρχουν και μένουν και τα βιντεάκια. Εντάξει, πείτε ότι έγινε λάθος, εγώ να το δεχτώ. Εντάξει, αλλά μην πάτε να κορδέψετε τον κόσμο ακόμα περισσότερο. Ότι ποτέ δεν έγιναν αυτές τις δηλώσεις. Οι δηλώσεις έχουν γίνει και τις θυμόμαστε όλοι. Εντάξει, τώρα το να είμαστε υπεύθυνοι καλό θα είναι. Εντάξει, είπαμε είναι δύσκολες εποχές και ξαναγυρνάω στην Data Labs. Σου δίνει τη δυνατότητα παρακολούθηση των μαθημάτων και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση. Η Data Labs εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία των σεμιναρίων που θα παρακολουθήσετε. Αυτά από μένα και σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέργιος Αναστασιάδης. Μαζί θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 7.30. Μένετε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ακολουθούν για το επόμενο τρίωρο ο Τάσος και ο Ζάχος. Ο Ζάχος ή ο Τάσος. Ράδιο Μαρμίτα από τις 9 μέχρι και τις 12 και με ανοιχτές γραμμές και με όλα τα σχόλια για ΠΑΟ και για ΆΡΕΛΑ και για ό,τι κινείται γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Αυτά από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.